το κλίμα στην ομάδα, αν είναι τα πράγματα όπως θα περίμενε και πού πιστεύει ότι μπορεί να φτάσει φέτος ο ΠΑΟΚ. Πέρα από την εδώ αρκετό χρόνο, κοντά τρεις μήνες, μπορώ πρώτα να μιλήσω για το κομμάτι το οργανωτικό, το ότι σε αυτούς τους τρεις μήνες νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να έχει κάποιο παράπονο. Έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι στο να παίζουμε ποδόσφαιρα απλά. Μπορώ να πω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ καλή ποιότητα και ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει το πρωτάθλημα, έχει όλες τις δυνατότητες για να το κάνει. Στο κάτω-κάτω δεν παίζουμε ποδόσφαιρα απλά για να παίξουμε, πρέπει να έχουμε κάποιον στόχο. Σε όλες τις ομάδες που ήμουν, ο στόχος ήταν να κερδίσουμε τίτλους, πρωταθλήματα, κύπελλα, οτιδήποτε. Γι' αυτό παίζουμε αντίστοιχη ποδόσφαιρα. Και πιστεύω ότι αυτή τη χρονιά ο ΠΑΟΚ ομάδα έχει όλες τις δυνατότητες για να μπορέσει να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις από το ελληνικό πρωτάθλημα, από τα δύο μάτς που έχει παίξει και τα φιλικά και από τους άλλους αγώνες που έχει δει. Και αν συνεχίζει και πιστεύει ότι είναι από λίγες μέρες του ΠΑΟΚ μπορεί να φτάσει τελικώς του γυρό πάλι δηλαδή και κάτι που ζει πάρα πολύ. Και πού το βασίζει αυτή την πολιτική του πιστεύει. Οι πρώτες μου εντυπώσεις από το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ότι είναι ένα πρωτάθλημα με αρκετά καλές ομάδες. Ειδικά στο παιχνίδι που παίξαμε το τελευταίο μέσα στην Τέσσερα, δηλαδή, αντιμετωπίσαμε μια ομάδα πολύ δυνατή, πολύ έντονη, δεν το πω ακριβώς, η οποία πάλεψε πάρα πολύ. Όσο για την δήλωσή μου σχετικά με τον τελικό του κυρίου Πανίγ, το βασίζω αυτό στο γεγονός ότι μέχρι τώρα έχουμε αγωνιστεί με τον Άγιαξ, μια ομάδα που είναι ένα από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Μείναμε έξω στις λεπτομέρειες και ήμασταν και καλύτεροι, ας πούμε. Και με ακόμα μια ομάδα όπως η Φιωρεντίνα, η οποία είναι και αυτή μια από τις πολύ μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Και δείξαμε και στα τρία αυτά παιχνίδια ότι είτε χάσαμε στις λεπτομέρειες, είτε αγωνιστήκαμε πάρα πολύ καλά. Όσο φαβορέ είναι αυτές να παίξουν στο τελικό, θέλω ότι είμαστε κι εμείς. Κίνησε παίρνοντας το πρώτο βραβείο καλύτερο παίκτη για ένα μήνα. Αν ρωτήσεις τους παοξίδες ποια είναι η καλύτερη μεταγραφή, ένα ποσοστό συντριπτικό θα πει για τον ίδιο. Αν ένας στόχος του είναι να γίνει και MVP του ΠΑΟΚ με αυτό το σεζόν. Κατηγορηματικά όχι. Δεν είναι σίγουρα ένας σκοπός μου αυτός και ούτε θα με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Μόνο που με ενδιαφέρει να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα. Αν αυτό γίνει μέσα από ένα βραβείο και το εκτιμήσει ο κόσμος, είναι ακόμα καλύτερα, αλλά σίγουρα δεν είναι ένας στόχος αυτός. Θέλω πρώτα μέσα από τη δουλειά μου, μέσα στο κήπεδο, να δείξω ότι ευχαριστώ πρώτα την ομάδα που με έφερε εγώ και μου έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστώ. Από εκεί και πέρα είναι ένα βραβείο το οποίο είναι πάντα όποιος και να το κερδίζει είναι συλλεκτικό, είναι ομαδικό. Αν δεν ήταν οι συμπαίκτες μου, τους οποίους ευχαριστώ και τον προπονητή, σίγουρα δεν θα ήμουν και εγώ σε αυτή τη θέση εδώ για να παραλαμβάνω αυτό το βραβείο. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Και από εκεί και πέρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σημαίνει αρκετά αυτό το βραβείο γιατί άλλαξε μετά από πάρα πολύ καιρό πρωτάθλημα, άλλαξε χώρα. Είναι πάντα στην αρχή για ένα παίχτη δύσκολο αυτό το πράγμα το να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα. Και αυτό το βραβείο σημαίνει ότι το έκανα απότομα και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συμπαίκτες μου και τον προπονητή μου που κάνουν αυτή τη μετάβαση πιο εύκολη. Και από εκεί πέρα το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να βλέπουμε τα επόμενα παιχνίδια.